Μπορείτε να πάρετε, έχω φροντίσει να έχουμε εδώ αυτήν την γνωστή δήλωση, την οποία πολλοί συζητήσαμε εδώ και την ζητούσατε πολύ, την δήλωση που λέει «Αρνούμε να γίνω δότης οργάνων». Παρακαλώ, παρακαλώ, προσέξτε. Από τις αρχές Ιουνίου άφησαν ένα διάστημα 2 ετών, κατά το οποίο διάστημα δεν ίσχυε ο νόμος που ψήφισαν για την εικαζόμενη συνένεση. Σας έχω πει τι σημαίνει εικαζόμενη συνένεση. Δηλαδή, όταν πεθάνει κάποιος, ο νομοθέτης εικάζει, υποθέτει ότι αυτός που πεθαίνει, αφού δεν έχει αφήσει γραπτή δήλωση ότι δεν θέλει να είναι δότης οργάνων, εικάζει λοιπόν, υποθέτει ο νομοθέτης ότι είναι δότης οργάνων. Είναι σοφός. Επομένως, αν μέχρι τις αρχές Ιουνίου που θα αρχίσει να εφαρμόζεται αυτός ο νόμος, γιατί πέρασε η διετία, δεν έχουμε κάνει μία δήλωση ότι αρνούμε να γίνω δότης οργάνων, είμαστε αυτομάτως δότες οργάνων. Λοιπόν, επειδή λοιπόν πολλοί ζητούσαν τη δήλωση αυτή, έχουν μερικοί πατέρες και επιστήμονες έχουν ασχοληθεί πολύ με το θέμα της δηλώσεως, έχουν βρει τα ακριβή στοιχεία και την διεύθυνση όπου πρέπει να σταλεί αυτή η δήλωση ότι αρνούμε να γίνω δότης οργάνων προς τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, Τμήμα Προώθησης, Δωρεάς Ιστών και Οργάνων, Αντωνίου Τσόχα, Αθήνα, ΦΑΚΣ κτλ. Υπόψη κυρίου Προέδρου, κοινοποίηση, Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, ΙΜΚΑ, Γενική Ομοσποδία Καταναλωτών Ελλάδος κτλ. Και λέει το κείμενο. Αρνούμε να γίνω δότης οργάνων με την παρούσα υπεύθυνη δήλωσή μου, γνωρίζοντας τις συνέπειες του νόμου περί ψευδούς δηλώσεως, σας δηλώνω ότι σε περίπτωση θανάτου μου δεν επιθυμώ να ληφθούν τα όργανά μου προς μεταμόσχευση, δεν επιτρέπω σε κανέναν συγγενή μου ή τρίτο ή οποιονδήποτε φορέα δημόσιο ή ιδιωτικό σε οποιονδήποτε χρόνο και για οποιαδήποτε αιτία να ανακαλέσει αυτήν την απόφασή μου, ομοίως δεν εκχωρώ σε κανέναν κανένα δικαίωμα στη σωματική μου ακαιρεότητα πριν και μετά τη σωματική μου αποβίωση. Και πριν και μετά. Γιατί υπάρχουν και μερικά όργανα που τα παίρνουν και μετά. Η ιστή του οφθαλμού, νομίζω. Μόνον αυτά. Η παρούσα μπορεί να ανακληθεί μόνο από εμένα με συμβολαιογραφική πράξη. Επίσης, ετούμε να γνωστοποιήσετε την παρούσα προς όλους τους αρμόδιους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που με οποιονδήποτε τρόπο εμπλέκονται με το θέμα. Και συνεπώς τους θεωρώ ενημερωμένους. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα ανήλικα τέκνα μου. Ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης κτλ. Αν υπάρχουν περισσότερα και ανήλικα τέκνα. Οδηλών, ονοματεπώνυμο, πατρόνυμο, αριθμός δελτίου ταυτότητας, ημερομηνία γέννησης, τηλέφωνο επικοινωνίας. Και υπάρχει ένα δεύτερο κείμενο που δίνει οδηγίες για τη συμπλήρωση της δηλώσεως. Υπάρχουν και τα δύο σήμερα εδώ σε αρκετά αντίτυπα. Οδηγίες συμπλήρωσης και αποστολής. Α. Συμπληρώστε το έντυπο δήλωσης με όλα τα στοιχεία που αναγράφονται και βεβαιώστε την υπογραφή σας από δημόσια αρχή, ΚΕΠ, Αστυνομία, Δήμο, και κρατήστε αντίγραφο. Αν έχετε παιδιά, συμπληρώστε τα. Και για τα παιδιά. Προσοχή όμως, μόλις συμπληρώσουν τα παιδιά τα 18 χρόνια, θα πρέπει να κάνουν μόνα τους πάλι την δήλωση. Β. Στείλτε την πρωτότυπη δήλωση στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, υπάρχει εδώ, με έναν από τους 3 παρακάτω τρόπους. Είτε με απευθείας παράδοση, είτε με αποστολή με courier ή με fax, όχι με συστημένο, είτε με δικαστικό επιμελητή. Κρατήστε το αποδεικτικό αποστολής, ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου και αναμείνατε την επιβεβαιωτική επιστολή λήψεως. Γάμα, κοινοποιήστε την δήλωση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, στο ΙΝΚΑ, με courier ή με fax. Δέλτα, ενημερώστε φίλους, συγγενείς και τον οικογενειακό σας γιατρό ότι δεν είσαστε δότης οργάνων. Έψιλον, φωτοτυπήστε και διαδώστε τα έντυπα αυτά. Υπάρχουν αρκετά σήμερα έντυπα. Τώρα, και για να μην ορισμένοι από εσάς που πρώτη φορά έρχονται σε επαφή με το θέμα υποβάλλουν ερωτήσεις, παρακαλώ.
Θα σας διαβάσω μία σύντομη εισήγηση, παρακαλώ, την οποία μου έστειλε αυτές τις ημέρες για να δημοσιευθεί στο περιοδικό Θεοδρομία ένας καθηγητής ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος έχει γράψει επανειλημμένος παλαιά εναντίον των μεταμοσχεύσεων, ο καθηγητής Αθανάσιος Αβραμίδης. Έχουμε και στην Θεσσαλονίκη πολύ καλούς καθηγητάς, διασήμους καθηγητάς εναντίον των μεταμοσχεύσεων, ο καθηγητής Κωνσταντίνος Καρακατσάνης και άλλοι. Και το περιοδικό μας Θεοδρομία πολύ συχνά έχει δημοσιεύσει πάρα πολλά άρθρα ενδιαφέροντα για το θέμα των μεταμοσχεύσεων. Επειδή όμως πρόσφατα μου ήρθε το άρθρο αυτό και είναι εκλαϊκό. Λοιπόν, γράφει σύντομο ο καθηγητής, παρακαλώ, ο καθηγητής Αβραμίδης. Εκλαϊκευμένο, δεν είναι επιστημονικό πολύ, ακούγεται ευχάριστα. Οι μεταμοσχεύσεις απετέλεσαν ένα θαυμάσιο επιστημονικό επίτευγμα, το οποίο συνετελέστη από εκλεκτές επιστημονικές διάνοιες. Σώζουν ζωές ανθρώπων και άλλων, καθιστούν δυνατή την μακρότερη και καλύτερη επιβίωσή τους, όταν βέβαια δεν είναι αποζώντας, δότες. Για τις μεταμοσχεύσεις χρειάζονται μοσχεύματα, τα οποία λαμβάνονται από εθελοντές δότες οργάνων. Λόγω όμως της ραγδαίας εξελίξεως των μεταμοσχεύσεων, οι ανάγκες σε όργανα προς μεταμόσχευση αυξήθηκαν σημαντικώς και οι εθελοντικές προσφορές δεν μπορούν πλέον να τις καλύψουν. Η επινόηση τρόπων, μεθόδων αλλά και τεχνασμάτων απέβλεπε στην απόκτηση των αναγκαίων οργάνων. Μεταξύ αυτών των τεχνασμάτων και των μεθόδων ήταν και η χαλάρωση των κριτηρίων θανάτου. Για όσους δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι να χαλαρώσουμε τα κριτήρια θανάτου. Μέχρι τώρα θεωρείται ότι υπήρχε το θάνατος όταν πάψουν όλες οι λειτουργίες του οργανισμού, ακόμη και όταν σταματήσει και η καρδιά. Αυτό ήταν το απόλυτο κριτήριο θανάτου, η πάυση της λειτουργίας της καρδιάς και του αναπνευστικού συστήματος. Όσο κυκλοφορεί αίμα, ο οργανισμός είναι ζωντανός και υπάρχει και αναπνοή. Γι' αυτό λέω πολύ συχνά, το έχουμε ζήσει παλαιότερα, στα χωριά, αντιλαμβανόταν αν κάποιος πέθανε βάζοντας στο στόμα του ένα καθρεφτάκι. Αν το καθρεφτάκι θόλωνε, είχε αναπνοή, ανέπνεε. Και θεωρείται ότι ζει, αφού το καθρεφτάκι θολώνει, σημαίνει πως αναπνέει. Αν το καθρεφτάκι δεν θόλωνε και είχε σταματήσει η αναπνοή, σήμαινε πως πέθανε ο άνθρωπος. Απόλυτο λοιπόν κριτήριο θανάτου ήταν η πάυση όλων των οργανικών λειτουργιών, η πάυση και της λειτουργίας της καρδιάς. Τώρα, επειδή έχουν ανάγκη από όργανα, χαλαρώνουν τα κριτήρια του θανάτου. Δηλαδή μειώνουν τα κριτήρια του θανάτου. Και μπορεί να θεωρηθεί κάποιος ότι είναι νεκρός ακόμη και αν λειτουργεί η καρδιά του, ακόμη και αν είναι ζωντανός. Αρκεί, λένε, αυτό είναι το νέο κριτήριο, αρκεί να έχει νεκρωθεί ο εγκέφαλος. Εισήγαγαν την έννοια του εγκεφαλικού θανάτου. Θα τα πει όμως τώρα ο καθηγητής. Και η περικοπή του αναγκαίου χρόνου επιβεβαίωσής του. Δηλαδή να μην περιμένουμε πολύ, να κόψουμε. Αν δούμε ότι μην βάζουμε και τεχνητά όργανα, να περικόψουμε τον χρόνο, μην τον κρατούμε τον άνθρωπο στη ζωή με τεχνητή αναπνοή, να περικόψουμε τον χρόνο για να πεθαίνει γρήγορα. Αλλά και η υφαρπαγή της υπογραφής προσφοράς οργάνων με τον νόμο αυτό. Να υφαρπάξουν την υπογραφή, να μας κάνουν δηλαδή αρπάζοντας την υπογραφή μας ότι συνεννούμε να είμαστε δότες. Πού συνεννούμε, πού ξέρουν πως συνεννούμε, υπογράψαμε ότι συνεννούμε. Εικαζόμενη συνένεση, εικάζουμε, υποθέτουμε, υποθέτει ο νόμος ότι υπογράψαμε. Με την παράγραφο 6 του άρθρου 12, αυτή είναι η εικαζόμενη συνένεση, ακούστε, όταν ο θεράπων ιατρός στη μονάδα εντατικής θεραπείας διαγνώσει νέκρωση του εγκεφαλικού στελέχους, υποχρεούται να διακόψει την προσφερόμενη βοήθεια με τεχνητά μέσα, εκτός εάν πρόκειται περί υποψηφίου δότη οργάνων, οπότε συνεχίζεται η τεχνητή υποστήριξη ώστε να διατηρηθούν αυτά ζωντανά για τη μεταμόσχευση. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αν δεν είμαστε υποψήφιοι δότες, θα σταματήσουν τα όργανα για να πεθάνουμε. Αν είμαστε δότες,
θα μας δώσουν αναπνοή, αλλά με αποτέλεσμα ποιο? Να μας πάρουν τα όργανα και μετά από λίγο πάλι να πεθάνουμε. Αφού θα μας τα πάρουν, πάλι θα πεθάνουμε. Η διάταξη αυτή όμως, εκτός από λανθασμένη, είναι και άδικη. Διότι αφενός η νέκρωση του εγκεφαλικού στελέχους δεν είναι ταυτόσιμη με τον βιολογικό θάνατο. Αυτή είναι η ιατρική αλήθεια. Όταν το εγκεφαλικό στέλεχος νεκρωθεί, δεν σημαίνει πως επήλθε οριστικά ο θάνατος. Αφετέρου, άνθρωποι χαρακτηριστέντες εγκεφαλικώς νεκροί επανήλθαν στη ζωή. Υπάρχουν του κόσμου τα πραγματικά ανθρώπων οι οποίοι είπαν ο εγκέφαλός του νεκρώθηκε, εξακολουθούσαν όμως να αναπνέουν, επανήλθαν στη ζωή. Προφανώς λοιπόν επρόκειτο περί βαρέως πασχόντων και όχι περί εγκεφαλικώς νεκρών. Στο νομοσχέδιο του νόμου, αφού υπήρχαν και διατάξεις περί εικαζομένης συνένεσης και μη εικαζομένης άρνησης, αφού δεν αρνείται, εικάζουμε πως δεν αρνείται. Οι αντιδράσεις όμως φορέων της κοινωνίας και της εκκλησίας ανάγκασαν την απόσυρσή τους του νόμου από τον 99 ακόμη. Την εικαζόμενη συνένεση επανέφερε στο προσκήνιο ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κύριος Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος γύρναγε και στις Μητροπόλεις για να πείσει και τους ιερείς της συνάξης ιερέων να ενισχύσουν τον κόσμο να γίνει δότης οργάνων. Και εγώ να το πω και εδώ με καύχηση, λένε ότι στην Ελλάδα έχουμε τον μικρότερο αριθμό δοτών. Αυτό είναι προς τιμή των Ελλήνων, γιατί ξέρουν, διαισθάνονται ότι κάποιο λάκκο έχει η φάβα, κάποια απάτη έχει η φάβα. Και γιατί ξέρουν οι Ορθόδοξοι Έλληνες πως μόνο ο Θεός αφαιρεί τη ζωή. Γιατί οι Έλληνες είναι βαθιά εκκλησιαστικοί και θρησκεύοντες άνθρωποι, γι' αυτό δεν είναι δότες οργάνων. Ο Θεός θα μου πάρει τη ζωή. Θα βάλει ο γιατρός τέλος στη ζωή μου. Ακόμη και αν εγώ δεν πάρω όργανα, αν είμαι βαρέως πάσχων και έχω ανάγκη να πάρω όργανα για να παρατείνω τη ζωή μου. Δεν τα έχω ανάγκη. Αν ο Θεός έκρινε ότι πρέπει να μου πάρει τη ζωή, γιατί να σκοτώσουν κάποιον άλλον και με τα όργανα κάποιο άλλο εγώ να ζήσω? Ας τελειώσει η δική μου η ζωή. Να τελειώσω, Καλλιόπη. Ας τελειώσει η δική μου ζωή. Γι' αυτό λοιπόν κάθε φορά που λένε, μα δεν ντρέπεστε οι Έλληνες, να μας κάνουν να ντρεπόμαστε. Αντί να καυχόμαστε. Η Ελλάδα έχει το μικρότερο αριθμό δοτών. Έχει το μικρότερο αριθμό δοτών, διότι οι Έλληνες είναι θρησκεύοντες άνθρωποι και ξέρουν πως μόνο ο Θεός είναι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου. Αποβλέπων ο Υπουργός ο Λοβέρδος κατά κύριο λόγο στην αύξηση του αριθμού των δοτών οργάνων. Ένα νομικοφανές κατασκεύασμα χρηστικής σκοπιμότητος προς απόκτηση οργάνων για τις μεταμοσχεύσεις από ανθρώπους οι οποίοι ενώ ζούσαν δεν είχαν δηλώσει εγγράφως ότι δεν επιθυμούν να είναι δωρητές οργάνων. Κατά τον διάλογο με τους καθήλυνα αρμόδιους φορείς επί του νομοσχεδίου εξεφράστησαν σοβαρές ενστάσεις. Πρώτον, από ειδικούς, ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, ο πρόεδρος, ο ειδικός, ο γιατρός του ειδικού οργανισμού, κύριος Ιωάννης Βλαχογιάννης, εξέφρασε την αντίθεση του υποστηρίξας ότι, εισαγωγικά, ο νόμος δεν θα φέρει την προσδοκομένη αύξηση των δοτών και θα πλήξει το κύρος των μεταμοσχεύσεων. Δεν ξεγελούν τον κόσμο. Γίνονται αναξιόπιστες οι μεταμοσχεύσεις. Θα πλήξει το κύρος των μεταμοσχεύσεων. Θα ενδυναμώσει δε την καχυποψία των πολιτών. Θα δημιουργήσει πρόβλημα στις μονάδες εντατικής θεραπείας και οι γιατροί θα γυρίσουν τις πλάτες της μεταμοσχεύσης. Αν παίρνουν, πού θα τους βάλουν? Β. Ο κύριος Πέτρος Αλιβιζάτος του Ωνασίου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Μεταμοσχεύσεων επεσήμανε την υστέρηση των μονάδων εντατικής θεραπείας, οι οποίες εισαγωγικά δεν παράγουν δότες σε ό,τι αφορά την διαπίστωση του εγκεφαλικού θανάτου, όταν ακόμη και μεγάλες πανεπιστημιακές μονάδες δεν δίνουν περισσότερα από ένα μόσχευμα τον χρόνο. Ο Μητροπολίτης Μεσογείας Νικόλαος, πρόεδρος και της Επιτροπής Βιοηθικής της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, σε άρθρο του στην εφημερίδα Το Βήμα, στις 14 του 2011 έγραψε ότι, εδώ που αντέδρασε, αλλά έκανα το προηγούμενο λάθος, ότι η εικαζόμενη συνένεση δεν έχει ηθικό αίρισμα και συνένεση που εικάζεται δεν είναι συνένεση.
συνένεση που εικάζεται δεν είναι συνένεση. Όταν δεν ξέρω να συμφωνώ, πώς υποθέτουν πως συμφωνώ? Συνένεση που εικάζεται δεν είναι συνένεση. Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος απέσυρε τον εκπρόσωπό της από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, μη αποδεχομένη την εικαζόμενη συνένεση. Μπράβο. 5 καθηγητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με ανοιχτή επιστολή τους προς τους βουλευτάς, εισαγωγικά, διαβεβαιώνουν ότι η τακτική της εικαζόμενης συνένεσης πάσχει εμφανώς από έλλειμμα δημοκρατικού φρονήματος και θα προκαλέσει μείζονες αντιδράσεις. Ποιος γιατρός θα τολμήσει να αφαιρέσει ζωικά όργανα από εγκεφαλικό σε νεκρό ασθενή εάν υπάρχει σαφής αντίρρηση των αμέσων συγγενών του? Συνένεση υπάρχει μόνο όταν αυτή έχει δηλωθεί ρητός και εγγράφος και όχι όταν τεκμέρεται. Πρέπει να υπάρχει. Εγώ είμαι εδώ της οργάνων. Δεν είμαι εδώ της οργάνων. Συμφωνώ. Πώς εσύ υποθέτεις, τεκμέρεις, συμπεραίνεις? Κατέληγαν δε επισημένοντας. Σήμερα οι μεταμοσχεύσεις βασίζονται στον θεσμό της δωρεάν προσφοράς οργάνων και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο περιβάλλονται με ιδιαίτερη κοινωνική έγκλη. Όταν θέλει κανένας, θελοντικά. Εάν ο θεσμός της δωρεάς υποκατασταθεί από μια κρατική επιταγή που επιβάλλει την αφαίρεση οργάνων, οι μεταμοσχεύσεις μοιραία θα στερηθούν και την έγκλη τους. Ο υπουργός κ. Λοβέρδος όμως, παρόλη την πολεμική για την εικαζόμενη συνένεση και με τον χαρακτηρισμό της ακόμη ως αντισυνταγματικής κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 και το άρθρο 5 παράγραφος 1, εισήγαγε το νομοσχέδιό του στη Βολή ως αρχικός είχε στις βασικές του γραμμές. Οι αντιδράσεις εναντίον του νομοσχεδίου κατά τις συζητήσεις στη Βουλή, ακόμη και από φίλια πρόσωπα, ουδόλως τον έκαμψαν. Λόγω όμως των σφοδρών αντιπαραθέσεων, ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, καθηγητής νεφρολογίας, κύριος Ιωάννης Βλαχογιάννης, ο έθερμος αυτός υποστηρικτής των μεταμοσχεύσεων, υπέβαλε αμέσως την παραίτησή του. Το νομοσχέδιο για την εικαζόμενη συνένεση εν τέλει ψηφίστηκε και έγινε ο νόμος 3.984 του 2011. Κατά το άρθρο 9 παράγραφος 5 αυτού του νόμου, εισαγωγικά, η αφαίρεση οργάνων από θανόντα δότη, θα διαμαρτυρηθείς τώρα Γιάννη, από θανόντα δότη, δεν είναι θανόντες οι δότες, διενεργείται μετά την επέλευση του θανάτου, κριτήριο για τον οποίο είναι η νέκρωση του εγκεφαλικού στελέχους. Όχι η πάυση της καρδιάς, αλλά του εγκεφαλικού στελέχους. Σύμφωνα με τα ευρέως αποδεκτά και σύγχρονα δεδομένα της επιστήμης, όπως ορίζεται στην απόφαση του ΚΕΣΥ περί του εγκεφαλικού θανάτου. Και τώρα η αντίδραση η επιστημονική γι' αυτό, πια ευρέως αποδεκτά. Η απόφαση όμως αυτή του ΚΕΣΥ του 1985 έχει από ετών αποδειχθεί επιστημονικώς λανθασμένη και είναι απολύτως βέβαιο ότι η αναφερομένη ως νέκρωση του εγκεφαλικού στελέχους είναι ανεπαρκής για την διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου. Και έχουμε και γιατρούς εδώ. Ουδόλως δεν ταυτίζεται με τον βιολογικό θάνατο. Έχει παραπομπή, Καρακασάνης, εγκεφαλικός θάνατος ταυτίζεται με τον θάνατο του ανθρώπου. Μια καταπληκτική μελέτη, πολύ επιστημονική, του καθηγητού Καρακατσάνη. Η επινόηση του εγκεφαλικού θανάτου. Γιατί επινοήθηκε ο εγκεφαλικός θάνατος, το τέχνασμα του εγκεφαλικού θανάτου. Την νέκρωση του εγκεφαλικού στελέχους ανοίγαγε σε εγκεφαλικό θάνατο η ad hoc, δηλαδή η επί τούτο συσταθήσα επιτροπή του Χάρβαρντ. Στόχος της οποίας ήταν πρώτον η δημιουργία του όρου εγκεφαλικός θάνατος, δεύτερον ο προσδιορισμός και η περιγραφή των εγκεφαλικών νεκρών με σκοπό την προαγωγή των μεταμοσχεύσεων, αυτό τους ενδιέφερε, και τρίτον ο περιορισμός του χρόνου παραμονής των ασθενών στις μονάδες εντατικής θεραπείας για οικονομικούς λόγους. Πάτε τους από εκεί γρήγορα. Νεκροί είναι. Μην τους κάνετε με όργανα, τους κρατάτε στη ζωή, να αποσυμφορηθούν οι μονάδες εντατικής θεραπείας. Αλλά και δεύτερον για την ευχερέστερη δημιουργία άδειων κρεβατιών.
φροντίζοντας και να απαλληφθούν από το τελικό κείμενο φράσεις με διαφωνίες και αμφισβητήσεις. Αυτά προέκυψαν από διεξοδική έρευνα στα αρχεία του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ το 1968. Ο εγκεφαλικός θάνατος αμφισβητείται από ερευνητές παγκοσμίου κύρους και θεωρείται επιστημονική επινόηση προς εξυπηρέτηση των μεταμοσχεύσεων. Άντε βγάλτε τον νεκρό, κρατήστε τον λίγο να πάρουμε τα όργανα και πεθάντε τον με τα όργανα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος, μάλλον αβασάνιστα, αυτό που σας έλεγα, αποφάνθηκε με το άρθρο 12 των 55 βασικών θέσεων της επί της ηθικής των μεταμοσχεύσεων ότι, μάλλον αβασάνιστα, λανθασμένα, το λέει απαλά. Απεφάνθηκε λοιπόν δια του Μεσογέας ότι αν και δεν είναι αρμοδία θα μπορούσε να δεχθεί την διεθνώς ομόφωνη άποψη, ψέμα είναι αυτό, ότι ο εγκεφαλικός θάνατος ταυτίζεται με το αμετάκλητο βιολογικό τέλος του ανθρώπου. Και λέει ο καθηγητής, δεν πρόκειται για μια άποψη, διότι πρόκειται για μια άποψη. Δεν είναι διεθνώς ομόφωνη, μια άποψη είναι, η οποία επουδενή λόγο είναι ομόφωνος. Η Εκκλησία λέει ομόφωνη άποψη. Δεν είναι ομόφωνη άποψη των γιατρών. Και ουδόλως ταυτίζεται ο λεγόμενος εγκεφαλικός θάνατος, εις τον οποίον τεχνητός ανοίγαγε η ad hoc Επιτροπή Χάρβαρντ την έκρωση του εγκεφαλικού στελέχους, με το αυτόκλητο βιολογικό τέλος του ανθρώπου. Δεν ταυτίζεται επομένως με το βιολογικό τέλος του ανθρώπου ο εγκεφαλικός θάνατος. Λανθασμένος δε η Εκκλησία πάλι με το άρθρο 13 έσπευσε να αποδεχθεί τον εγκεφαλικό θάνατο ως το βιολογικό τέλος του ανθρώπου, δεχομένη ότι η τεχνητή υποστήριξη της αναπνοής προσωρινώς αναχαιτίζει την διαδικασία αποσυνθέσεως του σώματος, όχι όμως και την αναχώρηση της ψυχής. Δηλαδή σε ανθρώπους που έχουμε τεχνητή αναπνοή έχει φύγει η ψυχή. Πολύ λανθασμένη άποψη. Φοβερά λανθασμένη άποψη. Και επεκρίθη γι' αυτό ο Μεσογέας από γεροντάδες, από θεολόγους. Τα άρθρα τα δημοσιεύσαμε στη Θεοδρομία επί σειρά τευχών. Το βιβλίο Εκκλησία και Μεταμοσχεύσεις τη Ιερά Συνόδου είναι διαποτισμένο με την αντίληψη ότι ο εγκεφαλικός θάνατος ταυτίζεται με τον αμετάκλητο βιολογικό τέλος της ζωής του ανθρώπου. Ενώ κατά τα σύγχρονα επιστημονικά ο εγκεφαλικός νεκρός δεν είναι και βιολογικός νεκρός. Και ο λεγόμενος εγκεφαλικός θάνατος δεν είναι και ο βιολογικός θάνατος του ανθρώπου. Αναδιπλώσεις. Πρώτον πιέσεων για την εικαζόμενη συνένεση, ο κύριος Λοβέρδος είπε στη Βουλή ότι θα ξανασκεφθεί τη διάταξη της εικαζόμενης συνένεσης και ότι ο νόμος θα εφαρμοστεί ύστερα από 2 χρόνια. Τον έβαλε στο ψυγείο για 2 χρόνια. Και ότι ο νόμος θα εφαρμοστεί, θα το σκεφτεί, θα εφαρμοστεί ύστερα από 2 χρόνια, αφού στο μεταξύ θα ενημερώσει τους πολίτες, και αυτό έκανε γυρνώντας τις Μητροπόλεις, θα ενημερώσει τους πολίτες για να δεχθούν την εικαζόμενη συνένεση, η οποία είναι και το αγκάθι και το πλέον συζητούμενο θέμα. Δεν βλάπτει όμως, συμπλήρωσε, να υπάρχει ως πρόβλεψη στο δικαιϊκό μας σύστημα. Δηλαδή, ας υπάρχει στον νόμο σαν πρόβλεψη, δεν πειράζει. Κάπως περίεργη βεβαίως αυτή η πρόβλεψη. Όταν μάλιστα είναι γνωστό ότι η εικαζόμενη συνένεση δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ και πουθενά. Πόσο προοδευτικοί είμαστε. Ποτέ και πουθενά. Παντού. Και στην Ισπανία όπου έχει νομοθετική και εκεί δεν εφαρμόστηκε. Μόνο στην Ισπανία. Πουθενά. Τι θα πει η εικαζόμενη συνένεση. Μας κοροϊδεύουν. Υποκαθιστούν τη βούλησή μας. Τι δημοκρατία είναι αυτή. Στον ψηφιστέντα νόμο το άρθρο 9 διαλαμβάνει. Η αφαίρεση οργάνων από θανόν πρόσωπο πραγματοποιείται εφόσον όσο ζούσε δεν είχε εκφράσει την αντίθεσή του σύμφωνα με την παράγραφο. Γι' αυτό πρέπει να εκφράσουμε τώρα την αντίθεσή μας. Γιατί θα πει δεν έχει εκφράσει την αντίθεσή του. Γι' αυτό πρέπει να εκφράσουμε τώρα, γιατί ο νόμος βγήκε από το ψυγείο και θα εφαρμοστεί από τις 2 Ιουνίου. Στην οποία περιγράφεται η διαδικασία υποβολής της δήλωσης αντίθεσής του για την αφαίρεση οργάνων του μεταθάνατου.
την οποία οφείλει να αποστείλει στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, επικυρωμένη αρμοδίως για το γνήσιο της υπογραφής της, ώστε η άρνησή του να καταχωρηθεί στα αρχεία της. Εάν όμως αδιαφόρησε να προβεί στη γραφειοκρατική αυτή διαδικασία ή για ένα οποιονδήποτε λόγο ηθελημένα ή μη, η δήλωσή του αυτή δεν καταχωρήθηκε στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, αυτομάτως αντιμετωπίζεται ως δότης οργάνων και παρά τη θέλησή του. Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 9 ορίζει «Η έναρξη ισχύως της παρούσης παραγράφου αρχίζει την 1η έκτου του 2013». Δηλαδή σε λίγες ημέρες από σήμερα. Είμαστε όλοι δότες αν δεν υπογράψουμε τη δήλωση αυτή. Γι' αυτό το έφερα το θέμα σήμερα αυτό εδώ, γι' αυτό σας ενημερώνω. Χρήσιμες πληροφορίες προς εγρήγορση, λέει ο καθηγητής Αβραμίδης, παρακαλώ. 1. Ουδεμία προετοιμασία των πολιτών έχει γίνει για να δεχθούν την εικαζόμενη συνένεση. Γιατί είπε ας τον ψηφίσουμε και θα προετοιμάσουμε τους πολίτες. Ποιους προετοίμασε? Και σε ποιες ενορίες έγινε και θα γίνει αυτή η συζήτηση που κάνουμε εμείς εδώ σήμερα? Επομένως, ο όρος της ενημέρωσης, τον οποίο έχει θέσει ο κύριος Λοβέρδος ως προϋπόθεση για την εφαρμογή της από 1η έκτου του 2013, δεν έχει εκπληρωθεί. 2. Στην εικαζόμενη συνένεση μπορώ να εικάσω βάσει κάποιων δεδομένων. Στην εικαζόμενη συνένεση μπορώ να εικάσω βάσει κάποιων δεδομένων. Να υποθέσω τους λόγους ως πιθανή εκδοχή για ορισμένο ζήτημα. Είναι όμως θεμητό να βασίζεται κανείς σε εικασίες, πιθανότητες, υποθέσεις τρίτων για συνένεση επί ενός τόσο σοβαρού ζητήματος? 3. Συνένεση σημαίνει ότι εκφράζω σύμφωνη γνώμη. Ποιος όμως, με ποιον και σε τι συνενεί και με ποιο δικαίωμα παρεμβαίνει ένας τρίτος στην μη δηλωθήσα εν ζωή βούληση ενός εγκεφαλικός νεκρού? Ο εγκεφαλικός θάνατος δεν είναι θάνατος. Ήταν ο τίτλος με τον οποίο παρουσιάστηκε παγκοσμίως η διακήρυξη της Παπικής Ακαδημίας Επιστημών. Σκέψω, ακόμη και ο Πάπας λέει το σωστό. Και η δική μας Εκκλησία βιάστηκε να πει το λάθος. Διακήρυξε ακόμη και η Παπική Ακαδημία Επιστημών πως ο εγκεφαλικός θάνατος δεν είναι ο βιολογικός θάνατος. Και ο Μεσογέας και η Διαρκής Ιερά Σύνοδος είπαν ότι ο εγκεφαλικός θάνατος είναι βιολογικός θάνατος. Και λέει αυτή η δήλωση της Παπικής Ακαδημίας Επιστημών: μετά από την επανεξέταση προς επαλήθευση της εγκυρότητας των κριτηρίων του εγκεφαλικού θανάτου επί ενός καθαρός επιστημονικού επίπεδου, την οποία είχε ζητήσει ο Πάπας Παύλος Ιωάννης ο Δεύτερος από την συνδιάσκεψη της Ακαδημίας Επιστημών στις 3 Φεβρουαρίου του 2005. Διακήρυξε λοιπόν ότι ο εγκεφαλικός θάνατος δεν είναι θάνατος. 5. Ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος γράφει στο Εκκλησία και Μεταμοσχεύσεις τα εξής. Στην περίπτωση του λεγόμενου εγκεφαλικού θανάτου, όταν μερικά όργανα κινούνται με υποστηρικτικές ενέργειες και τότε εξακολουθεί να ενεργεί η ψυχή μέσα στον άνθρωπο. Η ψυχή φεύγει όταν καταπάψουν όλα. Όχι αυτά που λέει ο Μεσογέας. Εφόσον ενεργεί σε άλλο σωματικό όργανο, εφόσον η καρδιά λειτουργεί, είναι εκεί η ψυχή, παρούσα. Και εφόσον λειτουργεί η καρδιά, λειτουργεί και η νοερά ενέργεια του ανθρώπου, ακόμη και αν δεν έχει συνείδηση του περιβάλλοντος κόσμου. 6. Κατά την επιστημονική και θεολογική ημερίδα της Μητροπόλεως Γλυφάδας στις 11 Μαρτίου του 2012, απεδείχθη με τα λόγου γνώσεως επί των επιστημονικών δεδομένων ότι ο λεγόμενος εγκεφαλικός θάνατος δεν είναι θάνατος. Και τέλος, επίλογος. Με συμπεράσματα. Το μέλλον των μεταμοσχεύσεων. Για τα ξενομοσχεύματα από ζώα, λέει εδώ κάποιες σκέψεις που μπορεί να μας απαλλάξουν από αυτό το πρόβλημα. Τα ξενομοσχεύματα από ζώα ως υποκατάστατα των ομοιομοσχευμάτων από ανθρώπους είναι ένα ιδιοφυές επιστημονικό επίτευγμα. Χρησιμοποιούν από ζώα, όχι από ανθρώπους. Δεν σκοτώνουν ανθρώπους. Γιατί και ο άνθρωπος είναι ζώο. Με τα ξενομοσχεύματα αυτοί μας θεωρούν ζώα.
Με τα ξενομοσχεύματα έχουν μειωθεί και οι ανάγκες εξεύρεσης οργάνων από ανθρώπους. Πιστεύετε δε ότι θα αποτελέσουν την πιο βιώσιμη λύση για το μέλλον των μεταμοσχεύσεων? Τα πράγματα με τις μεταμοσχεύσεις αποκτούν πλέον διαφορετική διάσταση με την ανάπτυξη, άλλη τώρα επιστημονική προσπάθεια, με την ανάπτυξη στο εργαστήριο πολυδύναμων εμβριοκυτάρων από όρημα δερματικά κύτταρα, από τα οποία θα μπορούν να αναπτύσσονται όργανα για τις μεταμοσχεύσεις και μάλιστα με ταχύς ρυθμούς, χωρίς την ανάγκη εμβρυϊκών κυττάρων από κλωνοποίηση, χωρίς επομένως τους δεοντολογικούς περιορισμούς από τη βιοηθική και χωρίς τις αναστολές για λόγους θρησκευτικούς ή για λόγους πίστεως. Να βρει άλλους τρόπους η επιστήμη, όχι να σκοτώνει ανθρώπους. Έχει δε ήδη επιτευχθεί και η κατασκευή του ικριώματος, δηλαδή της καλωσιάς πάνω στην οποία θα αναπτύσσονται τα κύτταρα του κατά παραγγελία νέου οργάνου. Θα μας παίρνουν κύτταρα και θα κάνουν όποιο όργανο θέλουν. Ενώ συγχρόνως η σκαλωσιά του θα αυτοδιαλύεται και μάλιστα χωρίς τον κίνδυνο απόρριψης του νέου οργάνου, επειδή τα βλαστοκύτταρα θα προέρχονται από τον ίδιο άνθρωπο στον οποίο θα μεταμοσχευθεί. Είναι η ελπίδα της αύριον. Συμπεράσματα. Η εικαζόμενη συνένεση του νόμου είναι ένα επιστημονικοφανές τέχνασμα με νομικίστικες προσαρμογές κατά τις επιδιώξεις των εμπνευστών της προς υφαρπαγή, προς κλοπή, κλέβουν. Προς υφαρπαγή ζωτικών οργάνων για τις μεταμοσχεύσεις, κλέβουν όργανα. Με την εικαζόμενη συνένεση καταργείται η ιδιοπροσωπία και το αυτεξούσιο του ανθρώπου με πλήρη αδιαφορία για την ιερότητα του σώματος του νεκρού. Κατά την Ορθόδοξη Εκκλησία η υφαρπαγή του αυτεξουσίου του ανθρώπου είναι αντίθετη προς το θέλημα του Θεού για τον άνθρωπο. Ακόμη και ο Θεός σέβεται την ελευθερία μας. Και έρχονται αυτοί και λένε, να εγώ ό,τι θέλω σε κάνω. Με τη διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου, άσχετοι προς τον θανόντα θα εκχωρούν με την εικαζόμενη συνένεση τα ζωτικά όργανά του ως δήθεν πτωματικά για τις μεταμοσχεύσεις. Δεν υπάρχουν πτωματικά όργανα. Όταν είναι πτώμα άνθρωπος δεν παίρνουμε όργανα. Πρόκειται συνεπώς για πλήρη ευτελισμό της προσωπικότητος του ανθρώπου, ως να είναι ρες, ένα ζώο, δηλαδή ένα πράγμα ή μια χαλασμένη μηχανή από την οποία μπορούν να πάρουν κομμάτια ως ανταλλακτικά. Ο σκοπός εξεύρεσης οργάνων για τις μεταμοσχεύσεις δεν εξαγιάζει τα μέσα και δεν μπορεί με το έτσι θέλω της εικαζόμενης συνένεσης να αρπάζει τα όργανα ενός άλλου, καταστρέφοντας και κάθε ευγενές αίσθημα αλτρουισμού και αγάπης της ιδεολογίας υπέρ των μεταμοσχεύσεων. Αυτά βεβαίως, εκτός από την κατακριτέα υπέρ του λήπτη, είναι και περιφρονητικά για τον δότη στα όρια της απανθρωπιάς. Για όλους αυτούς τους λόγους η εικαζόμενη συνένεση πρέπει να καταργηθεί. Την ψήφισαν στη Βουλή, Ολοβέρδος. Χρειάζεται όμως μεθοδευμένη και αδιάκοπη προσπάθεια όλων. Φανταστείτε να φτάναν τώρα χιλιάδες δηλώσεων, δεν θέλω να είμαι δότης με βάση τον νόμο αυτό. Δεν ξέρει ο κόσμος, μα εκεί ποντάρουν, στην άγνοια. Πολλά δε και τα διάφορα ιδιωτελή συμφέροντα. Εδώ τα λέει πολλά ιδιωτελή συμφέροντα. Οι πλούσιοι που έχουν χρήματα να βρίσκουν φτωχούς, ακόμη και σε φόνους φτάνουν. Παίρνουν να αρπάζουν μικρά παιδιά και τους αφαιρούν τα όργανα. Και σκοτώνουν νεαρά παιδιά στην Λατινική Αμερική και στην Αφρική. Και πηγαίνουν αυτοί οι πλούσιοι στην Ασία για να κάνουν μεταμοσχεύσεις. Παίρνουν από μικρά παιδιά. Εκφράζεται λοιπόν θερμή η ευχή της κατάργησης της εικαζομένης συνένεσης, να την κατορθώσει η αγωνιστικότητα των ανθρώπων της σημερινής ημερίδας. Θα το ανακοινώσει αυτό σε ημερίδα με τα αδιάσυστα και πιστικά επιχειρήματά της, καθηγητής Αθανάσιος Αβραμίδης. Ευχαριστούμε κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε για την συμβολή σας αυτή.